Εμείς πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να μιλήσουμε για υγεία, να μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα που δίνει ζωή και λέγεται ζωή και σώζει ζωές. Έτσι, καλησπέρα κύριε Πιτσούλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να κάνω τις κλασικές συστάσεις. Λοιπόν, Γιώργος Πιτσούλης μαζί μας, είναι αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης. Πολύ σωστά. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ξαναβλέπω τον Όμιλο να έχει ξανά υποδομή μετά από αυτό το ατυχές γεγονός και να μπορεί να προσφέρει στον κρητικό λαό και όχι μόνο τις υπηρεσίες που προσέφερε μέχρι τώρα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα Ζωή. Που σώζει ζωές. Που σώζει ζωές. Αν θέλαμε να βάλουμε έτσι μια επικεφαλίδα, θα λέγαμε πόσο ποσοστό θα μπορούσε να σώσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ένα νούμερο να διπλασίαζε δηλαδή τους επικείμενους θανάτους από ευνίδιο θάνατο θα ήταν λίγο, αν μπορούσε να διπλασιάσει τα ποσοστά των ανθρώπων που θα σωζόταν, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό λέει και η επιστήμη. Αν υπάρχουν λοιπόν υποδομές κοντά, αν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό, πολίτες, όχι προσωπικό, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, τότε διπλασιάζουμε τις πιθανότητες να σωθεί ένας άνθρωπος. Το στοίχημα είναι μεγάλο, γι' αυτό το είπαμε Ζωή. Γι' αυτό ζητάμε να εντάξουμε την κοινωνία μέσα σε αυτό. Ξέρετε ποιος θα βρεθεί πρώτος σε ένα τέτοιο περιστατικό? Ο πολίτης. Ναι. Ο περαστικός, ο συγγενής, αυτός θα βρεθεί πρώτος. Στο 99% των περιπτώσεων. Άρα ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει 5-6 βασικά πράγματα τα οποία θα προσπαθεί, με αυτά τα πράγματα θα προσπαθήσει να σώσει τον συνάνθρωπό του. Αν υπάρχει υποδομή κοντά απεινιδωτής, ακόμη καλύτερα. Και υπάρχει μια διαδικασία να κληθεί το ΕΚΑΒ που θέλει 10 λεπτά τουλάχιστον. Σε 10 λεπτά όμως. Ξέρετε, κάθε λεπτό χάνεται 10% από τη ζωή του ασθενούς. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ πολύτιμο κάθε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, κύριε Πιτσούλη, μιλάμε για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης. 270 απεινιδωτές νέας γενιάς σε όλη την Κρήτη. Ναι, είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Δεν θα το βρείτε πουθενά. Ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Ελλάδα και πιστέψτε με, ούτε στο εξωτερικό, όπως πάει να δημιουργηθεί. Οι 270 απεινιδωτές είναι τελευταίας γενιάς. Θα τοποθετηθούν καταρχήν στα γήπεδα και στα στάδια και στα πολυσύχναστα σημεία. Τα 2/3 και πλέον θα τοποθετούν σε πολυσύχναστα σημεία. Μιλάμε για όλη την Κρήτη. Για όλη την Κρήτη. Ναι. Είναι απεινιδωτές τελευταίας γενιάς, τους οποίους το κέντρο λήψεων, που είναι η ιατρική σχολή, το τμήμα αναισθησιολογίας, θα βλέπει ανα πάσα στιγμή αν έχει ένα πρόβλημα απεινιδωτής, αν δεν έχει μπαταρία, αν έχει πειραχτεί, αν τα ηλεκτρόδια του είναι καλά. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους υπάρχοντες απεινιδωτές τώρα στην Κρήτη δεν είναι λειτουργική. Από αυτούς που υπάρχουν ήδη. Ναι. Που έχουν τοποθετηθεί είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία είτε από φορείς, δεν είναι λειτουργική. Γιατί χαλάνε εύκολα. Γιατί μπορεί να μην έχει μπαταρία, γιατί μπορεί τα ηλεκτρόδια του να έχουν λήξει, γιατί το λογισμικό του είναι άλλο. Για όλους αυτούς τους λόγους, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομπρέλα, μια ομπρέλα πρόληψης με υποδομές τέτοιες, ώστε όταν χρειαστεί, εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε να μην χρειαστεί ποτέ. Εννοείται. Αλλά όταν χρειαστεί, να υπάρχει υποδομή να μπορεί να το υποστηρίξει. Το σημαντικότερο όλων. Είναι η εκπαίδευση. Στόχος είναι όλοι οι πολίτες. Αν μπορούσαμε να περάσουμε σε όλους τους πολίτες. Στοχεύουμε στα σωματεία, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στις εταιρείες και υπάρχει μια ευαισθησία, πιστέψτε με, μια μεγάλη ευαισθησία από το κοινό που ενδιαφέρεται και να μάθει, έχουμε πάρα πολλά αιτήματα για εκπαίδευση, αλλά και να αγοράσει. Και σήμερα είχα 3-4 τηλέφωνα από πολίτες. Να αγοράσουν απεινιδωτές. Εμείς δίνουμε κατεύθυνση ποιο απεινιδωτή τα χαρακτηριστικά του, ώστε να μπορεί να ενταχθεί και να είναι κάποιος αξιόπιστος απεινιδωτής. Το πρόγραμμα αυτό, Ομπρέλα, θα φτάσει σε χιλιάδες απεινιδωτές στο τέλος. Γιατί υπάρχουν και πολλές εταιρείες, τα ξενοδοχεία υποχρεούνται τώρα να έχουν απεινιδωτή. Ήδη έχουν μια επαφή με τα ξενοδοχεία. Και όλα αυτά τα καλύπτει μια εφαρμογή που μας φτιάχνει το ΙΤΕ. Με την οποία εφαρμογή, έχοντάς τη στο κινητό σου, μπορείς ανά πάση στιγμή, όταν χρειαστεί, να δεις τον κοντινότερό σου απεινιδωτή, που θα είναι πάντα προσβάσιμος, και να σου δώσει οδηγίες λεκτικές, ακούγοντας. Βήμα-βήμα, τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Σου δίνει οδηγίες επιτόπου. Δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Εγώ είμαι ένας πολίτης, ο οποίος, ένας επισκέπτης οτιδήποτε. Σωστά. Είμαι στην περιοχή του Καρτερού. Σωστά. Και κάτι γίνεται. Μπορώ, δηλαδή, online στο κινητό μου. Είναι online. Θέλει να έχεις κατεβάσει την εφαρμογή. Μπορώ να δω πού είναι ο κόσμος. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Θα το δείτε όταν ανοίξει αυτή η εφαρμογή. Ακόμη δεν του έχουμε τοποθετήσει. Πρέπει πρώτα να τοποθετηθούν και μετά. Και θα σου δίνει και οδηγίες βήμα-βήμα, τι κάνεις. Τώρα τι κάνω, μετά τι κάνω. Προχωράει λοιπόν. Αυτό είναι με το ΙΤΕ. Με το ΙΤΕ. Και βεβαίως η εκπαίδευση που γίνεται από την Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή. Και προχθές είχαμε την πρώτη μεγάλη συνάντηση, όπου όλα τα τμήματα του Ερυθρού Σταυρού και οι 4 Ιατρικοί Σύλλογοι, η Ένωση Νοσηλευτών και όλοι οι φορείς ήρθαν για να συμπράξουν, για να έχουμε μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Μεγάλος μας στόχος είναι τα σχολεία.
η δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταρχήν, όπου θέλουμε ενημερωμένα παιδιά, τους επόμενους πολίτες, να είναι έτοιμοι να τρέξουν και να μην συμβαίνει κάτι δίπλα τους χωρίς να τους ενδιαφέρει, αλλά να νιώσουν την ευθύνη της περίπτωσης και να προστρέξουν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Μπορεί να αποτύχουν, μπορεί να πετύχουν, αλλά θα προσπαθήσουν και πρέπει να ξέρουν να κάνουν τα βήματα. Έχουμε δημιουργήσει και δύο βίντεο γι' αυτό. Το ένα είναι εκπαιδευτικό, το άλλο είναι για social media. Δεν έχουμε ακόμα λογότυπο, πρέπει να το πω. Αλλά υπάρχει, γίνεται όμως, υπάρχει μια πολύ όμορφη διαδικασία, ναι. από δύο κορίτσια της, από το Ηράκλειο, από την Νίκη την Τουτουτζάκη και από την κυρία Ντίνα Μπίλιου. Έχουν προσφέρει η κάθε μία δύο λογότυπα, τα οποία είναι στον αέρα. Εγώ ψήφισα, κύριε Πιτσούλη, να ξέρετε. Ναι, δεν θα σας πω ποιο είναι της κάθε κοπέλας, ποιο λογότυπο είναι, για να μην επηρεάσουμε. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το τρέχουμε κι εμείς από τα social. Την Παρασκευή θα έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό το λογότυπο θα καλύψει. Αν νομίζω τα βλέπαμε και πριν. Αυτά είναι τα λογότυπα. Αυτά είναι τα λογότυπα. Οπότε ο κόσμος θα διαλέξει. Ο κόσμος ψηφίζει. Έχουν ψηφίσει πάρα πολύ. Μας χαροποιεί αυτό το γεγονός. Μέχρι πότε είναι. Μέχρι την Παρασκευή, 12 ώρα το μεσημέρι θα είναι. Οπότε ψηφίστε. Βεβαίως, να ψηφίσουν, να ψηφίσουν. Ο καθένας του αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ξέρετε, είναι αυτό που λένε kick-off. Ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο, με διάδραση με την κοινωνία, να μπει το πρόγραμμα ζωής στην κοινωνία. Αυτό θέλουμε. Γιατί να σας ρωτήσω κάτι. Και εσείς και γιατρούς, τα ξέρετε καλά. Πόσο εύκολο είναι να μάθει ένας απλός πολίτης τη χρήση, τη βασική του απεινιδωτή. Θα σας απαντήσω με εμπειρία. Πήγαμε σε ένα σχολείο, παίξαμε το βίντεο μόνο, 12 λεπτό είναι, κάναμε ένα τεστ και σας λέω ιατρικά, υπήρχε επάρκεια αντιμετώπισης του περιστατικού. Επιτόπου, κατευθείαν. Επάρκεια. Στο τεστ φάνηκε επίσης. Ο απεινιδωτής μιλάει ελληνικά. Σου λέει βήμα-βήμα τι κάνεις. Τοποθετείς τα ηλεκτρόδια, άνοιξε το κουτί. Είναι σαν να μιλάει σαν ένα παιδί 5 χρονών. Ναι. Και αν δεν χρειαστεί, δεν δίνει απεινίδωση. Αν καταλάβει ότι υπάρχει καρδιακός ρυθμός, δεν δίνει. Τον κλείνεις. Οπότε είναι απλό. Είναι οδηγίες απλό. Είναι οδηγίες. Το πρόβλημα είναι να νιώσουμε την ευθύνη ότι μπορούμε και ότι πρέπει και να έχουμε την ελάχιστη γνώση και την ελάχιστη υποδομή για να μπορούμε να παρέμβουμε. Άρα λοιπόν, μιλάμε για 270 απεινιδωτές νέας γενιάς. Που σας λέω ότι θα πάνε πολλές εκατοντάδες, γιατί οι ξενοδόχοι, μόνο δείτε πόσα ξενοδοχεία είναι, θα εντάξουν, θα υπάρχει ένα σύστημα ένταξης απεινιδωτών στην ομπρέλα της περιφέρειας. Θα το κάνουν όλοι οι φορείς, ιδιώτες. Είδα και εσείς έχετε ένα απεινιδωτή εδώ έξω. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Και εσείς θα τον εντάξετε στο πρόγραμμα. Θα σας πούμε με ποια φόρμουλα γίνεται. Οπότε είναι σωστό να υπάρχουν απεινιδωτές και να υπάρχει γνώση. Άρα θέλουμε μια ομπρέλα γνώσης, μια ομπρέλα υποδομών για να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ πρόληψης. Και ταυτόχρονα μας είπατε και πριν ότι θα γίνει και μια χαρτογράφηση και των απεινιδωτών που ήδη είναι εγκατεστημένοι. Αυτό έχει ολοκληρωθεί. Το κάναμε αυτό, το κάναμε. Είναι από δημόσιους φορείς. Υπάρχει και μια δημόσια πρόσκληση σε ιδιωτικούς φορείς, αλλά αυτό θα γίνει τώρα πιο οργανωμένα μέσα από μια προσπάθεια που θα κάθε φορέας, ιδιωτικός ή δημόσιος ή ατομική επιχείρηση, θα εντάσσει το δικό της απεινιδωτή στο πρόγραμμα ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά πρωτοποριακό, εξαιρετικά σημαντικό, κύριε Πιτσούλη. Σημαντικό. Γιατί... Σας είπα, διπλασιάζει την πιθανότητα να σωθεί κάποιος άνθρωπος. Είναι λίγο. Όχι, γιατί μας είπατε και τα πρώτα λεπτά είναι τα κρίσιμα. Κάθε λεπτό 10% ζωής χάνεται. Βέβαια. Μεσοσταθμικά. Και, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά έχουμε και μια αίσθηση ότι και οι ευνίδιοι θάνατοι και τα επεισόδια όλα αυτά έχουν λίγο αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω να σας πω στατιστικά, αλλά φαινομενικά έτσι φαίνεται. Στατιστικά όμως δεν έχω κάποια μελέτη. Φαινομενικά φαίνεται όμως αυτό. Έτσι, δημοσιογραφικά ακουμπώντας το. Ναι. Μπράβο. Πρωτοπορείτε λοιπόν ξανά, αλλά εσείς τώρα τα ξέρετε αυτά, γιατί τις κινητές μονάδες βλέπουμε όλοι και στην πράξη τι αποτελέσματα. Έχουν πόσο... τεράστιο αποτέλεσμα. Και θέλετε θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις κινητές μονάδες. Ναι, θα σας πω ας πούμε για την οδοντιατρική. Η οδοντιατρική κινητή μονάδα που λειτουργεί από το 2009 βλέπει περίπου 5.000 παιδιά κάθε χρόνο. Τώρα και δύο χρόνια έχουμε δημιουργήσει ένα μύθο. Και ένα παραμύθι με τον Κάστορα. Ναι. Τον έχετε παρακολουθήσει. Εμοιράσαμε 13.500 οδοντόβουρτσες στα παιδιά με τον Κάστορα, πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Πάει παντού η μονάδα, όπου προλάβει να πάει. Το παραμύθι μοιράζεται. Έχουμε παίξει θέατρο 18 παραστάσεις. Και όλα αυτά ξαφνικά έρχεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οδοντιάτρων και λέει: υιοθετώ την προσπάθεια της Κρήτης ως καλή πρακτική. Και θέλω να το κάνω και έχουμε κληθεί στην Αθήνα το Σεπτέμβρη, πιθανότητα στη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, να παρουσιάσουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θέλει να το κάνει ως μάθημα, να το παρουσιάσει στους επόπτες υγείας. Και το τελευταίο και σημαντικότερο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Οδοντιάτρων, η FDI, υιοθέτησε τον Κάστορα για τα επόμενα 3 χρόνια, θα είναι η μασκότ της και ζητάει να τη στείλουμε όλο το φάκελο το δικό μας
για να τον προτείνει για καλή πρακτική παγκοσμίως. Ωραία, επιτέλους και η Κρήτη και η Ελλάδα μάλλον να στέλνουν καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Πρωτοπορεί, γιατί υπάρχουν πολλές δυνάμεις που συνενώνονται. Είναι σημαντικό η διάδραση με την κοινωνία. Προσέξτε εδώ, βοηθάνε οι τέσσερις οδοντιατρικοί σύλλογοι. Τώρα ήρθε και η Ομοσπονδία Οδοντιάτρων. Βοηθάνε η κοινωνία, τα σχολεία, οι διευθυντές, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το Υπουργείο, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδάκια παίρνουν την οδόμπουρτσα και πάνε στο σπίτι και λέει: μπαμπά, έλα να σου δείξω πώς θα το κάνεις. Εντάξει, απίστευτο. Καταλάβατε. Αυτό είναι, αυτό είναι το επιτυχία. Και φυσικά έχουμε και την κινητή, μονάδα μαστογραφίας, η οποία έχει οργώνει. Πραγματικά οργώνει. Αυτές τις μέρες είναι στο Μηλοπόταμο. Δεν υπάρχει. Θα πάει και στη Γάβδο. Ήταν να πάει τώρα στη Γάβδο, αλλά δεν μπορεί να πάει γιατί θα είναι η άσκηση Μίνωας, την ξέρετε, την έχετε πει. Και θα χρειαστούν όλοι οι οδηγοί να είναι εδώ. Θα πάει όμως, πάει κάθε χρόνο και κάνει θεραπεία. Στη Γάβδο έχει 100 κατοίκους και κάνει θεραπεία. Ό,τι χρειαστεί σε εξαγωγές, σφραγίσματα, θεραπείς, ό,τι χρειαστεί, το κάνει κινητή μονάδα η οδοντιατρική. Δεν σταματάει ποτέ για την οδοντιατρική. Η μαστογραφία είναι στο Μηλοπόταμο και θα γυρίσει μετά Ηράκλειο, Χανιά και ξανά Λασίθι, κάνοντας συνέχεια κύκλους. Ξέρετε που έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει να έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από πολιτιστικούς συλλόγους να επισκεφτεί η κινητή μονάδα μαστογράφη τις περιοχές τους. Αυτό δεν υπήρχε. Υπήρχε μια φοβία. Πού πάω εγώ τώρα? Δεν θέλω να πάω. Φοβάμαι το αποτέλεσμα. Τώρα έχει αλλάξει. Αυτό θέλω να μας το πείτε λίγο, κύριε Πιτσούλη. Δηλαδή, στα πρώτα χρόνια της κινητής μονάδας υπήρχε μια διστακτικότητα. Υπήρχε μια διστακτικότητα. Αποφασίσαμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα. Κάναμε μια έρευνα πολύ μεγάλη. Ρωτήσαμε 4.000 γυναίκες. Υποβάλαμε 50 ερωτήσεις και πήραμε 200 απαντήσεις. Τόσο ήταν. Το αποτέλεσμα από τη χαρτογράφηση αυτών των αποτελεσμάτων καταλάβαμε πού έπρεπε να παρέμβουμε. Επίσης, φτιάξαμε το κέντρο καταγραφής καρκίνου στην Κρήτη. Το μοναδικό στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε το είδος του καρκίνου σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, ακόμη και την περιοχή, ποιες είναι οι διαβαθμίσεις του και ποιες είναι οι συχνότητές του. Αλλά και ποια είναι η προοπτική του. Βλέπω λοιπόν ότι ο καρκίνος του μαστού στην Κρήτη είναι στις γυναίκες πρώτος και προοπτικά θα αυξηθεί το ποσοστό του. Όμως, συγχρόνως, γιατί πρέπει να περάσουμε και ένα θετικό μήνυμα, οι θάνατοι μειώνονται γιατί κάνουν έγκαιρη πρόληψη. Και αυτό είναι το σημαντικό και εδώ είναι σημαντική και η δική σας συμβολή. Το είδαμε στην έρευνα. Τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικά στη διαδικασία, σε αυτή την αλυσίδα ενημέρωσης. Ο γιατρός τους, ο σύζυγος είδαμε και τα μέσα ενημέρωσης παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ας κάνουμε κάτι καλό. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Μπράβο. Άρα υπάρχει πολύ, λοιπόν, έτσι, το έχει αγκαλιάσει πλέον. Το έχει αγκαλιάσει η Κρήτη. Τώρα βλέπω νομοσχέδιο καινούριο προτείνεται να βγουν και αλλού κινητές μονάδες. Δεν υπάρχουν αλλού. Έχει η αντικαρκινική εταιρεία μια κινητή μονάδα και το χαμόγελο του παιδιού μια αντίστοιχη κινητή οδοντιατρική μονάδα. Η οποία κινητή μονάδα μαστογραφίας περιφέρειας πόσα χρόνια μετράει τώρα? Από το 2007. Ναι, από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ναι, εγώ το θυμόμουν, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες είναι μαστογραφίες. Αν ενώσετε τα φιλμ, θα κυκλώσετε την Κρήτη. Πραγματικά. Πραγματικά. Όχι, έχει διανύσει. Γιατί και βασίζεται. Ιδιαίτερα η μαστογραφία βασίζεται σε εθελοντική βάση. Κυρία Σφαγιανάκη και κυρία Καβάλο, τα τελευταία πολλά χρόνια εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα πολύ δύσκολο διαγνωστικό που είναι η μαστογραφία. Θέλω να την ευχαριστήσω και πάλι δημόσια και από εδώ. Το κάνει τώρα πόσα χρόνια είναι, 16, πόσο 17. 17 χρόνια. 17 χρόνια. Σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχουν γιατροί, που οι ακτινολόγοι από το Βενιζέλιο φεύγουν, που ξέρετε τι παθαίνει το σύστημα δημόσιας υγείας. Τώρα μου δίνετε την πάσα, κύριε Πιτσούλη, να σας ρωτήσω, γιατί θέλω και το σχόλιο σας και ως γιατρός, γιατί η κατάσταση στη δημόσια υγεία στην Κρήτη τα βλέπουμε όλους αυτούς τους μήνες. Βλέπετε, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αν δεν δοθούν κίνητρα στους γιατρούς, θα φθήνει συνέχεια. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και πρέπει η κυβέρνηση να το καταλάβει και να προβεί σε κίνητρα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Αλλιώς θα φεύγουν είτε στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν θα υπάρχει εσύ. Και ξέρετε τι σημαίνει εσύ, ένα από τα καλύτερα συστήματα στον κόσμο. Βέβαια. Και βλέπουμε ότι η διαδικασία μάλλον προσπαθεί να βγει δουλειά με τα εντέλεστε, κύριε Πιτσούλη. Εντέλεστε δεν είναι ρομπότ. Να. Δεν είναι η Σοφία που θα έρθει σε λίγο καιρό εδώ. Είναι ρομπότ. Είναι άνθρωποι. Σε έναν άνθρωπο δεν μπορεί να του πεις 16 μέρες εφημερεύε. Θα είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και όταν οδηγάει, αλλά και για τους ασθενείς του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ούτε οι ειδικευόμενοι μπορούν να βγουν καινούργοι. Ποιος θα τους εκπαιδεύσει, άμα φύγουν οι γιατροί? Σε ποιο σύστημα θα εκπαιδευτούν?
Είναι μια διάσταση, ας πούμε. Πρέπει να κάνουν και συγκεκριμένες ώρες. Συγκεκριμένες ώρες και αυτοί, αλλά από πού θα μάθουν. Να. Άρα θέλει γενναίες παρεμβάσεις το σύστημα υγείας. Γενναίες παρεμβάσεις που είναι οικονομικής διάστασης περισσότερο για να μπορούν οι γιατροί να μείνουν στα νοσοκομεία. Ζητάνε πάρα πολλά από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν. Γιατί δεν δίνονται αυτά τα οικονομικά κίνητρα, γιατί όχι πως δεν το ξέρουν στην κυβέρνηση. Πώς δεν το ξέρουν. Πολύ καλά το ξέρουν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει η κεντρική κυβέρνηση. Μην πολιτική τους τέτοια. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα. Τρεις φορές έχει εκδώσει, έχει πάρει απόφαση υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει σταλεί και στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Χρυσοχοίδη όταν ήταν αυτός και στον κύριο Πρωθυπουργό. Σε όλους. Και ειδικά βλέπουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Πιτσολίνη, είναι με τους αναισθησιολόγους. Πραγματικά δηλαδή. Βλέπουμε και πώς παραλύει. Τώρα βλέπετε τους αναισθησιολόγους. Ναι. Ξεκίνησε και με τους ακτινολόγους. Σιγά-σιγά θα παραλύει και η αλυσίδα θα σπάει και στις άλλες ειδικότητες. Αυτό είναι, θα γίνει σαν την χιονοστιβάδα θα πέσει. Άρα εσείς δεν είστε καθόλου αισιόδοξος. Όχι, δεν είμαι. Αν έτσι συνεχιστεί, όχι βέβαια. Καθόλου. Ένας γιατρός γιατί να μείνει, αφού έχει περισσότερα κίνητρα. Να φύγει. Να φύγει στο εξωτερικό ή να φύγει στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε πώς έχουν πάει στην Κύπρο. Βέβαια. Και σε άλλες χώρες. Και σε όλο αυτό το περιβάλλον προσπαθούμε εμείς ως περιφέρεια να κρατήσουμε το κομμάτι που μπορούμε, που είναι η πρόληψη. Τουλάχιστον να επενδύσουμε σε αυτό. Επενδύουμε στην υγεία, αλλά έχουμε δικαίωμα στις υποδομές. Νέες πτέρυγες νοσοκομείων, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπου χρειαστεί, όσο χρειαστεί. Όμως αυτό δεν φτάνει. Yeah. Ένα άδειο νοσοκομείο, η τύχη και τα μηχανήματά του δεν φτάνουν. Θες ανθρώπους να τα υποστηρίξουν, να τα δουλέψουν. Ανθρώπους ξεκούραστους, ανθρώπους με κίνητρα να μπορούν να αποδώσουν. Μιλάμε για τον άνθρωπο, μιλάμε για ανθρώπινη υγεία. Και όταν ελαττωθεί ο αριθμός, τότε αυξάνεται η δουλειά και άρα είναι μεγαλύτερο κίνητρο να φύγεις παρά να μείνεις. Είναι και ένας λόγος αποτροπής πέρα από το κομμάτι το μισθολογικό της οικονομικής απολαμβάνωσης και το burnout που λέμε, δηλαδή ότι πραγματικά καίγονται οι άνθρωποι. Δεν μπορείς. Γι' αυτό και οι προκηρύξεις μένουν άγονες. Σου λέει πόσοι γιατροί είναι εκεί. Δύο. Δεν πάω. Ένας. Άρα τα κοιτάνε αυτά, έτσι. Βέβαια τα κοιτάνε. Πολύ καλά γνωρίζουν. Άρα η λύση είναι, πρέπει να είναι μια γενναία απόφαση από την κυβέρνηση να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Να στηρίξει το προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, κύριε Πιτσολίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για την όμορφη κουβέντα που είχαμε και κυρίως, βεβαίως, είπαμε ξανά για το πρόγραμμα Ζωή που θα το παρακολουθούμε και εμείς. Να το παρακολουθείτε. Θα έχουμε και νεότερα. Θα σας τα πούμε. Και καλά το είπατε, έχουμε και εδώ εμείς απεινιδωτή. Πολύ σωστά. Και θα το είδα μόλις μπήκα και θα σας στείλω τη φόρμα να μπείτε και ο Όμιλος να είναι στο σύστημα του προγράμματος Ζωή. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.